Κύριε Ντότη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Καψάλη. Κύριε Ντότη, οι μέρες πλησιάσανε, ο καιρός έφτασε. Οι εκλογές είναι πρώτων πυλών, σε 2 εβδομάδες έχουμε εκλογές. Πιστεύω να έχετε ετοιμαστεί, γιατί πριν από κάποιο καιρό έχετε υποστεί και μια, πώς να την πω, πολιτική απώλεια. Κάποια στελέχη σας άλλαξαν συνδυασμό. Παρ' όλα αυτά, εσείς μπορώ να πω, νικήσατε τα στοιχήματα εκεί της περιοχής που λέγανε ότι ο Ντότης θα εξαφανιστεί, δεν πρόκειται κανεί συνδυασμό. Εσείς και συνδυασμό κάνατε και περάσατε και από την πόρτα του Ειρηνοδικαίου. Έτσι είναι ακριβώς. Φυσικά ήταν επιλογή τους. Δεν θα αναφερθώ σε αυτό το θέμα. Θέλω να σας πω ότι ο κόσμος βοήθησε πάρα πολύ. Οι συνεργάτες μου είναι πάρα πολύ αξιόλογοι. Μου στάθηκαν στο πλευρό μου. Πήγαμε πάρα πολύ δυνατά και τα καταφέραμε έτσι όπως υπολογίζαμε και όπως ξέραμε ότι θα περάσουμε την πόρτα του Πρωτοδικείου και θα είμαστε παρόν. Όχι στην εκλογική αναμέτρηση απλά, αλλά και στα προβλήματα του υπογονείου. Ο κόσμος για όλα τα υπόλοιπα κρίνει. Να σας πω την αλήθεια, κύριε Ντότη, επειδή έκανα και λάθος εγώ Ειρηνοδικείο πριν Πρωτοδικείο, λοιπόν, και εγώ ο ίδιος κάποια στιγμή είπα, δεν νομίζω να αντέξει, δηλαδή υπέστη την πρώτη πολιτική αστάθεια παλαιότερα με κάποιο άλλο παλιό στέλεχος της πρώτης παράδοξης σας. Υποστήκατε τώρα και μια άλλη απώλεια μεγαλύτερη 4 μελών. Προσωπικά και εγώ είπα, δεν νομίζω να αντέξει. Παρ' όλα αυτά όμως πραγματικά σας βγάζω το καπέλο. Σας είδα παρέα με την ομάδα εκεί πέρα που είχατε, ας πούμε, με το χαρτί του Πρωτοδικείου. Δηλώνατε περίτρανα και περιχαρίσω ότι ναι, κύριε, κατεβαίνω για υποψήφιο δήμαρχο υπογονείου. Θέλετε μια ναι, νέα πείτε. Παράταξη. Ναι. Διέπεται περισσότερο από δεσμούς φιλίας. Ναι. Σωστά. Σωστά. Από δέσιμο και από ναι. κοινούς στόχους. Ναι. Τελικά με αυτούς τους ανθρώπους που είμαι σήμερα υπάρχουν πράγματι κοινοί στόχοι. Ναι. Οπότε βλέπετε ότι δεν ήταν και τόσο τραγικά τα πράγματα για μένα. Τώρα όμως με βάζει σε πειρασμό, κύριε Τότη. Με βάζει σε πειρασμό να σας ρωτήσω τι λέτε στα 4 μέλη τα οποία αποχώρησαν από την δική σας παράταξη και πήγαν σε κάποια άλλη. Τι έχετε να τους πείτε, έτσι, γραμματικά δεν μιλάω. Το μόνο που έχω να τους πω είναι καλή επιτυχία. Ναι. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους από όλους τους συνδυασμούς. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Κύριε Ντότη, θέλω να κάνουμε μια ανασκόπηση έτσι λίγο στα χρόνια αυτά που περάσαμε τα 5 χρόνια και να αναθερμάνουμε κάποια θέματα που όλο αυτόν τον καιρό ταλανίζουν το υπογόνι και που θα ήθελαν και οι υπογονήσεις να ακούσουν την άποψή σας λίγο πριν πάνε στην κάλπη. Και ξεκινάω πρώτα απ' όλα με ένα θέμα που δημιουργήθηκε, ας πούμε, μεγάλος δώρος στο υπογόνι, αλλά αντίλη προχώρησε. Ανεμογεννήτριες, τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό? Κοιτάξτε, κύριε Καψάλη, ειλικρινά το έχω αναλύσει πάρα πολλές φορές το θέμα και αυτό, όπως σας είπα, εμένω στην ίδια άποψη, όπως και οι συνεργάτες μου. Δεν είμαστε εναντίον καμιάς μορφής ενέργειας, εάν και εφόσον τηρούν τις προϋποθέσεις ώστε να μην διαβάλουν και καταστρέψουν το περιβάλλον μας. Ναι. Ξέρετε, είναι κάποια πράγματα που μερικές φορές ευθυνόμαστε και εμείς οι ίδιοι. Δεν θα πλατιάσω, απλά θα σας πω ότι το παράπονό μου είναι ότι δεν τηρούνται αυτή τη στιγμή οι προϋποθέσεις και οι περιβαλλοντολογικές μελέτες. Ναι. Και ίσως στα ανταποδοτικά θα έπρεπε να είμαστε μάλλον λίγο πιο σκληροί και να απαιτήσουμε πιο πολλά πράγματα για το απογόνι μας και για τους κατοίκους του. Δηλαδή αύριο μεθαύριο ο κύριος Ντότης είναι στην καρέκλα του Δημάρχου. Τι θα απαιτήσει από αυτές τις εταιρείες, εφόσον έχει δει από πριν ότι υπάρχουν κάποιες... Αφού έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις αυτές, να απαιτήσουμε. Να είστε σίγουρος όμως ότι για κάτι καινούριο, αν φυσικά μας συμφέρει και όπως σας είπα, δεν επηρεάζει το περιβάλλον μας, ναι, τότε ο Δημήτρης Ντότης και η παράταξή του, οι συνεργάτες του, θα είναι πάρα πολύ σκληροί απέναντι στην εταιρεία, ώστε να διεκδικήσουν αυτά που πρέπει για τους δημότες μας. Φαντάζομαι, και ίδιους φυσικά, έτσι. Φαντάζομαι από αυτά που λέτε πως αμέσως πριν σαφώς μου λέτε ότι θα σφίξετε λουριά. Βεβαίως. Βεβαίως. Όσον αφορά για τις περιβαλλοντολογικές μελέτες, ναι, ειλικρινά, θα βρουν τον πελάτη οι εταιρείες μαζί μας για αυτά, ναι, που έχουν υπογραφεί, ναι, μέχρι τώρα. Αυτό είναι καλό, ακούγεται καλό, κύριε Ντότη. Ακούγεται πολύ καλό. Δεν συμβιβαζόμαστε. Ακριβώς. Εμένα μου αρέσει κάποιος που λέει ότι ξέρεις κάτι, ναι, ρε φίλε, δέχομαι να γίνει μια επένδυση στην περιοχή, αλλά δεν δέχομαι να μου σακατέψει και την περιοχή. Εγώ σας είπα, εάν και εφόσον, και φυσικά ύστερα από διαβουλεύσεις, ύστερα από ενημέρωση, άλλο ένα μεγάλο παράπονο. Ναι. Θυμάστε, όπως με τα πετρέλαια, που είναι παρόμοια, ναι, κατάσταση. Τα ίδια ακριβώς έχω να σας πω, αν με ρωτήσετε φυσικά
και για αυτό το πράγμα, γιατί ήταν ένα μεγάλο. Βεβαίως, είναι η επόμενη ερώτηση, οπότε ας το κάνουμε παρέα μαζί με αυτό εδώ. Παρέα μαζί είναι ένα και το ίδιο πράγμα. Ναι, γιατί ακριβώς είναι το ίδιο και τα δύο ταυτίζονται με την περιβαλλοντολογική καταστροφή της περιοχής, αν συμβεί κάτι. Ακριβώς. Θα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι, ναι. Ενημερωμένοι από όλες τις πλευρές βέβαια. Ναι. Μηδενιστές δεν είμαστε. Απ' την άλλη όμως θα πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί. Και παράλληλα να δούμε αν είμαστε έτοιμοι στο Δήμο Πομονίου να παρακολουθήσουμε τις περιβαλλοντολογικές μελέτες για τόσα σοβαρά θέματα. Τώρα αφήνεται έναν υπαινιγμό. Δηλαδή ο Δήμος Πομονίου αυτή τη στιγμή δεν είναι θες να παρακολουθήσει μια τέτοια ενέργεια, μια τέτοια δραστηριότητα. Δεν νομίζω. Άρα λοιπόν τότε αυτές οι εταιρείες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και να μην είχαν πάρει κανένα τίποτα. Ακριβώς αυτό φοβάμαι. Ακριβώς αυτό φοβάμαι, κύριε Καψάρη. Αυτό θα μας βρουν αντιμέτωπους όλους, κύριε Ντότη. Όλοι είμαστε υπέρ της ανάπτυξης, αλλά ανάπτυξη όμως θα συμφέρει και την περιοχή. Το ξέρω. Γι' αυτό και οι αντιδράσεις μου τόσο καιρό και φυσικά θα συνεχίσουν αν είναι στο ίδιο μοτίβο τα πράγματα. Δεν το συζητάμε. Θα μας βρουν απέναντι όλους. Μα όλους, κυριολεκτικά. Θέλω να φύγω λίγο από εκεί, γιατί το έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Η θέση σας είναι σαφής από ό,τι κατάλαβαν οι ομογέννητες Πετρέλαια. Η θέση σας είναι ότι, κύριε, αν δεν κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε, θα με βρείτε μπροστά σας και ουέ και αλλήμωνο. Γι' αυτό και δεν είμαι υπέρ, εγώ σας είπα. Ναι, ναι. Δεν μου δίνει κάτι αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω. Φοβάμαι ότι μου παίρνει πολλά. Θέλω, κύριε, εδώ δεν υπάρχει μια τέτοια εταιρεία να έρθει να επενδύσει εκεί, θα πάρει πολλά, θα δώσει λίγα. Αυτό είναι σίγουρο. Απλά λέμε έτσι. Και από αυτά τα λίγα ας πάρουμε κι εμείς κάτι, γιατί δεν έχουμε τίποτα. Όταν υπάρχει κάποιος πεινασμένος, τι λέει, δώστε μου ένα κομμάτι ψωμί να φάω γιατί θα πεθάνω. Πάει τέλος. Και φυσικά όχι να δώσουμε τα πάντα. Ακριβώς. Θα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ προσεκτικά, όπως είπαμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Κύριε Ντότη, θέλω να συζητήσουμε ένα άλλο θέμα. Το οποίο θέμα πολύ φοβάμαι ότι το έχουμε συζητήσει απεριόριστες φορές, άπειρες φορές, αλλά δεν καταλήξαμε πουθενά. Μάλλον καταλήξαμε εμείς στην περιοχή μας. Οι μεγαλύτεροι επάνω της Αθήνας δεν θέλουν να τα ακούσουν ή δεν θέλουν να καταλήξουν ή δεν ξέρω για ποιο λόγο τι συμφέροντα υπάρχουν και τι ακριβώς γίνεται. Αυτό λέγεται ασφάλεια απογονίου. Κύριε Καψάρη, ειλικρινά, παρέα πάρα πολλές φορές το έχουμε συζητήσει, παρέα το έχουμε αναλύσει. Έχετε βοηθήσει πάρα πολύ πάνω σε αυτό το τομέα, όσο και σε πάρα πολλά θέματα της περιοχής μας. Είσαι τον μπροστάρης. Ειλικρινά, θυμάστε την αγωνία μου, τους αγώνες μου, όπως με το φυλάκιο συνοριακής. Στην Καστάνιανη. Το θυμάμαι θυμάστε πολύ καλά, μάλιστα. Το στατούστα. Κάτι που μου αρνούνται σήμερα. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα. Όχι, θα το πω ευθέως ότι εσείς ήταν αυτός που με βάλατε, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, στην πρίζα. Μου είπατε, κύριε Καψέλη, εδώ συμβαίνει αυτό το αλόκοτο. Τι θα κάνουμε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Έτσι. Και ξεκινήσαμε έτσι. Παρέα αυτό το θέμα, καλέσαμε άπαντες για να δούμε τι θα γίνει και εν τέλει το καταφέραμε και παρέμεινα ανοιχτά. Έτσι ακριβώς έγινε. Λοιπόν, δεν είναι ευαισθησία. Είναι επιτακτική ανάγκη αυτό για την περιοχή μας. Για την οικογένειά μου, για τους φίλους μου, για τους γείτονές μου, για τους συγχωριανούς μου, για τους συνδεμότες μου. Ξέρετε τα πράγματα καλύτερα από τον καθένα. Όμως, έτσι, χαϊδεύοντας και παρακαλώντας, δεν γίνεται τίποτα. Όχι, όχι. Ακόμη έρχονται οι κάμερες, ακόμη έρχονται τα ντρόουν, ακόμα έρχεται ο στρατός, ακόμα έρχονται συνοριοφύλακες και οι αστυνομικοί που έχουν φύγει από εδώ και βρίσκονται σε γραφεία βουλευτών ή δεν ξέρω πού αλλού. Φυλάνε τα γήπεδα της Αθήνας. Ακριβώς. Λοιπόν, και εμάς μας έχουν αφήσει έρμεο. Όχι μόνο στους γείτονες, αλλά και σε δικούς μας. Ναι. Επιτοπλίστων, κύριε Ντότη, να σου πω την αλήθεια, όχι, δεν θέλω να φανεί ρατσιστικό, αλλά από το αστυνομικό δελτίο που ανεβάζω στην ιστοσελίδα, στη δυτική πλειοψηφία, οι εγκληματίες, θα του πω έτσι απλά εγώ, είναι αλλοδαποί. Δεν είναι η μεταπή. Ναι, εκείνο με κάνει και λέω ότι ξέρεις κάτι, ναι, φοβάμαι πιο πολύ από τα σύνορά μου, από αυτούς που εισέρχονται μέσα στη χώρα μου. Ακριβώς έτσι είναι. Μα σας είπα όμως, χωρίς να απαιτήσουμε, χωρίς να χτυπήσουμε τη γροθιά μας στο τραπέζι, δεν πρόκειται να κερδίσουμε τίποτε. Δεν μπορεί να είμαστε αρεστοί σε όλους. Δεν μπορεί να είμαστε τα καλά παιδιά της κάθε κυβέρνησης. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν. Έχετε κάποιο σχέδιο πάνω σε αυτό, έχετε καταλήξει σε κάποιο πρόγραμμα, κάτι? Φυσικά και υπάρχει και σχέδιο και πρόγραμμα με τους συνεργάτες μου. Το πρώτο πράγμα να ξέρετε όμως που θα είναι αν οι εκλογές για την παράταξή μας θα είναι πετυχημένες, θα είναι επίσκεψη στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Και αν χρειαστεί μέρες ολόκληρες να κατασκηνώσουμε εδώ έξω. Θα αναλύσουμε το θέμα, θα απαιτήσουμε, θα τους εξηγήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί όπως σας είπα και το συζητήσαμε και άλλη φορά, κύριε Καψάλη, έτσι, θα φτάσουμε μέχρι και το κλείσιμο του τελωνίου της Κακαβιάς. Όταν θα αρχίσουν οικονομικά θέματα για τη χώρα μας και για τη γείτονα, τότε θα αναγκαστούν από τα 10 τουλάχιστον τα 2 να μας τα δώσουν. Θα σας πω αναρχικό τότε, κύριε Ντότη. Δεν πειράζει. Ξέρει ο κόσμος του Πογονίου αν είμαι αναρχικός. Ναι. Θα σας πούνε ρατσιστή, θα σας πούνε αναρχικό. Όχι, δεν το κάνω. Θα σας πούνε, ξέρω εγώ, αριστεριστή, ακροδεξιό. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Ούτε αναρχικός είμαι. Αλλά δεν μπορώ να αφήσω τη μάνα μου
τα παιδιά μου και εμένα τον ίδιο έρμεο στις διαθέσεις του κάθε κακοποιού. Εδώ πρόσφατα πριν από πόσο, πριν 2-3 μήνες, έκανε το περιστατικό στη Βίσανη. Θρυνήσαμε επί σειρά ετών. Θρυνήσαμε. Βέβαια. Ακόμα υπάρχουν ανεξιχνίαστες φόνες από γονείς. Ανοίγματα σπιτιών. Σας εξομολογήθηκα περίπτωση μιας γιαγιάς στην Καστάνιανη που έκλαιγε και έλεγε θέλω να φύγω, έσπαγαν το σπίτι του διπλανού. Από πού να φύγει, από το σπίτι της, από το σπίτι που μεγάλωσε, από το σπίτι που παντρεύτηκε, που έκανε τα παιδιά της, που μένει τόσα χρόνια. Το πογόνι, κύριε Ντότη, αυτή τη στιγμή, μάλλον στο πογόνι, υπάρχουν ανεξιχνίαστοι φόνοι, οι οποίοι μπήκαν στο αρχείο. Πολύ φοβάμαι ότι άμα ήταν κάπου αλλού, στην πόλη, ήταν στην Κηφισιά, στην Πολιτεία, στην Εκάλη και σε κάποια άλλη περιοχή, θα είχαν εξιχνιαστεί πολύ γρήγορα. Παρ' όλα αυτά, όμως, στο πογόνι έμειναν ανεξιχνίαστοι. Δεν ξέρω γιατί. Αργεί να πάει στην κοινωνία, δεν ξέρω γιατί. Άρα, ποιος είναι ο αναρχικός, εγώ ή το κράτος? Δεν ξέρω τι να σου πω εγώ. Δεν ξέρω. Μου είναι λίγο δύσκολο να εκφράσω. Και δεν είναι συμφέροντά μας. Ναι. Μα είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν αυτό. Σύνορα είμαστε στο φινάλε. Θερμοπύλες. Και ήρωες αυτοί που μένουν σε αυτά τα χωριά. Και αυτοί, σαν ευγνωμοσύνη, μας εγκατέλειψαν και μας κατέστρεψαν. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει κάποιο σχέδιο γι' αυτό. Δεν... Σίγουρα υπάρχει κάποιο σχέδιο. Δεν ξέρω, δεν θέλω να τα. Σίγουρα υπάρχει κάποιο σχέδιο. Πολλοί με έχουν πει ότι είμαι συνωμότης, μιλάω συνωμοτικά. Θυμηθείτε μια περίπτωση που προσπαθούσατε ώστε να αποφευθεί μεγάλη ως. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, κάπου φρέναραν εκεί και δεν έγινε το πογόνι, όχι έως, θα γίνει μια απέραντη τσιμεντούπολη αυτοκινητοβιομηχανίες, βιομηχανίες παντός είδους και οτιδήποτε άλλο. Και πού είναι εύκολο να γίνει αυτό, στο Μέτσοβο? Δεν νομίζω, είναι η καταγωγή του Βέροφ. Ούτε στο Ζαγόρι θα γίνουν, ούτε στην Κόνιτσα θα γίνει. Όχι, όχι, το πογόνι. Γιατί έχει αναπτυχθεί τουριστικά η Κόνιτσα. Στο πογόνι που ερημοποιείται. Ναι. Γιατί βγάλαμε και μόνοι μας τα ματάκια μας, έτσι. Ναι. Τι είναι αυτό που ερημοποιεί το πογόνι, τι είναι δηλαδή αυτό που οδηγεί τους νέους να εγκαταλείψουν αυτή την περιοχή, ενώ είναι ευλογημένη κατ' ουσία περιοχή. Θα μπορούσαμε να μιλάμε επί ώρες. Ναι. Να σας φέρω δύο παραδείγματα. Ναι. Στην Καστάνιανη, στα κτίσματα, συγγνώμη, ναι, ναι, και στο Ριάχοβο, ναι, υπάρχουν δύο αναδασμοί που δεν έγιναν ποτέ. Ναι. Σε εξέλιξη αυτή η αναδασμή, έτσι. Ναι. Λοιπόν, δεν έγιναν ποτέ. Στα κτίσματα, πριν από λίγα χρόνια, έγινε μια δεύτερη αποδημία από τους ανθρώπους. Αναγκάστηκαν να φύγουν. Να φύγουν για Αθήνα, να φύγουν για Γιάννενα, γιατί δεν έβρισκαν δουλειά. Ο κάμπος τους διαλύθηκε. Και γενικά όλοι οι κάμποι, σε όλο το πογόνιο. Εγώ δεν έχω δει κάποιο κάμπο του πογονίου σε κάποιο χωριό. Έχω γυρίσει όλα τα χωριά. Δεν έχω δει κάποιο κάμπο ορκωμένο. Δεν μας βοήθησαν λοιπόν πουθενά. Δεν απαιτήσαμε κι εμείς τίποτε όμως. Δεν απαιτήσαμε. Σας είπα. Δεν είναι το θέμα μας να είμαστε αρεστοί για να μπορέσουμε να κάνουμε. Δεν απαιτήσαμε γιατί δεν μπορέσαμε, δεν απαιτήσαμε γιατί δεν το θέλαμε, δεν απαιτήσαμε γιατί φοβηθήκαμε. Για ποιο λόγο δεν απαιτήσαμε? Δεν γνωρίζω. Ναι. Εγώ γνωρίζω ότι θα κάνω εγώ και η παράταξή μου. Ναι. Με ποιο τρόπο θα το απαιτήσετε αυτό? Σας είπα δυναμικά. Δεν χαϊδεύω, ναι, αυτιά. Δεν θέλω εγώ να με χαιρετάνε και να λένε το καλό μας το παιδί. Ναι. Εντάξει, τι θες, μια μετάθεση? Ναι, θα την κάνω εγώ. Ναι. Ξέρετε, βγάλατε ένα σποτάκι στο διαδίκτυο με θέμα την ανεργία. Έτσι, λοιπόν, τώρα όλα αυτά τα παιδιά, βλέποντας κάποιος αυτό το σποτάκι, ας πούμε, βλέπω αυτό το κορίτσι να λέει: εγώ θέλω να γυρίσω στο πογόνι, αλλά δεν υπάρχουν θέσεις δουλειάς. Τι απαντάτε σε αυτό το πράγμα? Πώς μπορεί να βρεθεί έστω μια πρώτη λύση σε αυτό το θέμα? Θέσεις εργασίας στο πογόνι. Ένα μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, πέρασαν κάποια προγράμματα, ναι, για τα αρωματικά φυτά. Ναι. Τι μας έχουν μάθει μέχρι τώρα, τι σας είχαν μάθει σαν μικρό παιδί? Τα λαμπόκι και τριφύλι κάνει το πογόνι μόνο, έτσι δεν είναι? Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ωραία. Μας έδειξαν ποτέ ότι δεν κοιτούσαμε και μόνοι μας. Κερασιά είχατε έξω από το σπίτι, κηδονιά, αχλαδιά, μηλιά. Όλοι τουλάχιστον είχαμε. Ναι, είχαμε τουλάχιστον μια-δυο κερασιές, κηδονιές, μηλιές μας, τα πάντα όλα. Παλιά τουλάχιστον, κύριε Ντότη, μεγαλώσαμε τρώγοντας φρέσκα φρούτα πάνω από το δέντρο. Χωρίς χημεία, χωρίς τίποτα. Άρα, γιατί δεν μπορούσαμε να μπούμε σε τέτοιες καλλιέργειες που άλλοι επιδοτούνταν? Ναι. Ναι, γιατί ίσως λεγόμαστε πογόνι, δεν λεγόμαστε κάπως αλλιώς. Ναι, ακριβώς. Τα αρωματικά φυτά έφτασε μέχρι το Δήμο η ενημέρωση. Έγινε, ναι, μια ενημέρωση μέσω της περιφέρειας. Από εκεί και πέρα, τι κάναμε? Δημιουργήσαμε ένα γραφείο στο Δήμο εξυπηρέτησης των ανθρώπων που θέλουν να ενταχθούν. Να τους εξηγήσουμε τι ακριβώς γίνεται. Ναι. Ενημερώσαμε αυτούς τους ανθρώπους μέσω των δύο γεωπόνων που έχουμε στο Δήμο. Ξέρετε που εργάζονται έτσι, αλότρια καθήκοντα και οι δύο. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα τέτοιο γραφείο στο Δήμο. Αυτό εμείς τουλάχιστον θα το πράξουμε. Παράλληλα, ναι,
ξέρετε, και εγώ θα πάω σκοπές πίτα στον αδελφό Τίτων και στις συγκεντρώσεις πανυπηρωτικής, πανπογονησιακής. Ναι. Είναι υποχρέωση του Δημάρχου. Αλλά όμως δεν θα πρέπει να κάνουμε και μια τέτοια συγκέντρωση μέσω της πανπογονησιακής ενός δυνατού οργάνου μας που θα ενημέρωνε όλα τα χωριά μας και της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων Καλαμά που θα ενημέρωναν όλα τα χωριά μας ώστε να έρθουν εκεί οι νεότεροι να τους ενημερώσουμε για αυτά τα προγράμματα. Μπας και κάποιος από αυτούς αντί να περιμένει το μηνιάτικο των 300 ευρώ και πολλοί φαντάζομαι δεν το έχουν και αυτό και να παρακαλούν για δουλειά, μήπως θα επέστρεφαν. Ναι. Αν φυσικά τους δίναμε και εμείς αυτό που χρειαζόταν. Εντάξει, παρανομούμε. Εγώ είμαι στη θέση να σας πω ότι ναι, θα παρανομήσω. Όταν θα χρειαστεί άνθρωπος που μένει εδώ βοήθεια όσον αφορά τα χωράφια τους, το σπίτι του ή και πολύ περισσότερο, αν επιστρέψει μια νέα οικογένεια, ο Δήμος θα είναι μπροστάρης. Ναι, τα μηχανήματα θα δουλέψουν παράνομα και εκεί. Όχι όμως στον ψηφοφόρο μου ή για ανταλλαγή ψήφων. Λέβαια. Δεν υπάρχουν δικοί μας και μη δικοί μας. Ξέρετε, τώρα... είμαστε πάρα πολύ λίγοι για να έχουμε τέτοιες πολιτικές. Μου θυμίσατε τώρα, κύριε Ντότη, πρώτος είχα κάνει μια συνέντευξη με τον Δήμαρχο Ζήσας, τον κύριο Πιάκο, και μου είπε το εξής. Εάν εγώ, μου λέει, εδώ και έρθει στην περιοχή μου ένα νέο ζευγάρι, θα πέσουμε όλοι επάνω του. Ίσως να του δώσουμε και το φαγητό με το κουτάλι στο στόμα. Μπράβο, να του κρατήσουμε εκεί. Το κάναμε εμείς αυτό στο Πογόνι? Όχι. Αλλά γιατί? Εμείς θα το κάνουμε όμως. Γιατί? Υπάρχει ένα μεγάλο γιατί με κεφαλαία. Δεν γιατί? Γνωρίζω, εγώ δεν θα απαντήσω. Ναι. Εσείς τι σχέδιο έχετε για αυτό το πράγμα? Ο προγραμματισμός σας τι λέει για αυτό το πράγμα? Θέλω δηλαδή κάτι στάνταρ. Τι έχετε κατά νου για να φέρετε πίσω νεολαία? Κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα που δεν θα ενημερώνεται όλος ο κόσμος. Και παράλληλα με τους εξειδικευμένους συνεργάτες, ναι, θα ενημερώνεται ο κόσμος και θα παίρνει και την κατάλληλη βοήθεια. Ναι. Ένα. Άρα δηλαδή προηγείται η ενημέρωση και από εκεί και πέρα κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει την ανάλογη βοήθεια που θα αρκεί. Την βοήθεια από το Δήμο, όπως είπε και ο κύριος Διάκος, ναι, που λέτε εσείς, με χέρια και με πόδια. Ναι. Λοιπόν, κατά δεύτερον, ενημέρωση στους απόδημους. Ναι. Για οτιδήποτε αφορά θέματα εργασίας, είτε, ναι, αγροτικής φύσεως, είτε, ναι, κτηνοτροφικής φύσεως, είτε επαγγελματικής φύσεως για τα μαγαζιά, ναι, διευκολύνσεις σε αυτούς που κρατάνε τα μαγαζιά στα χωριά μας. Πείτε μου λίγο, τι μεροκάμα το βγάζει το καφενείο στη Χαραυγή? Θα σου πω εγώ για να το ακούσουν και πολλοί, γιατί πριν από... και όταν λέω Χαραυγή, έτσι εννοώ, ναι, ναι, όλα τα χωριά όχι, που γονεί. Ναι, βεβαίως, αλλά τι γίνεται, επειδή αναφερθήκατε για το χωριό μου και επειδή για πρώτη φορά θα το αναφέρω αυτό το πράγμα, εκεί το καφενείο του χωριού έχει εισπράξει 3 έως 5 ευρώ την ημέρα, αν θα κάνει 10 ευρώ θα κάνει πανηγύρι, και παρόλα αυτά πήγανε η Ράμπο, η Ράμπο της εφορίας και κόψανε 2,5 χιλιάρικα πρόστιμο σε μια γιαγιά, η οποία το καφενείο εκεί είναι πνευματικό κέντρο, δεν είναι καφενείο. Πάρα πολύ καλά, άξιο το κράτος μας. Λοιπόν, εμείς τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Αυτόν τον άνθρωπο από τα 3 ευρώ να του παίρνουμε τα 2,5, γιατί είναι πολλά και δεν θα ξέρει τι να κάνει τα χρήματα. Όχι, εμείς λοιπόν εκεί θα πρέπει να κάνουμε έκπτωση στο νερό, εκεί θα πρέπει να τον βοηθήσουμε σε πάρα πολλά πράγματα. Οι μεγάλες εταιρείες δεν την έχουν ανάγκη την έκπτωση. Ναι. Εκεί θα είμαστε πάνω στον κόσμο μας. Ξέρετε, είναι ήρωες αυτοί που κρατάνε τα μπακάλικα στην περιοχή μας. Όχι μόνο ήρωες, κύριε Ντότη. Αυτοί οι άνθρωποι βάζουν και από την τσέπη τους χρήματα, από τη σύνταξή τους, με την βάζουν χρήματα. Όταν έκλεισε το μαγαζί, ερήμωσε το χωριό. Πιστέψτε με, έχω γυρίσει όλα τα χωριά του Πογονίου με τα οδηπορικά που έχω κάνει και στο 70% των χωριών που πήγα τα καφενεία ήταν κλειστά και αισθάνθηκα τρόμο, αισθάνθηκα αγρίεψα. Έτσι. Δεν υπήρχε να βρω έναν άνθρωπο να μιλήσω, να πω καλησπέρα ρε εσύ χωριά, ναι, τι κάνετε, τίποτα, ρημιά. Άκουγα φωνές στα σπίτια γύρω-γύρω, αλλά στην πλατεία του χωριού δεν υπήρχε ψυχή άνθρωπο. Άρα εμείς θα είμαστε μπροστάριδες στο να δώσουμε, να τίνουμε χείρα βοηθείας σε αυτούς τους ανθρώπους. Πάλι όμως με γνώμονα. Στο όλοι. Ναι, αλλά για να δώσετε χείρα βοηθείας, κύριε Ντότη, και θα περάσω σε ένα άλλο θέμα τώρα, το οποίο είναι πολύ πιο βαρύ και πολύ πιο σοβαρό από όλα αυτά. Αυτό λέγεται τουρισμός, λέγεται τουριστική εκμετάλλευση. Γιατί είχα κατά νου να σας πω. Μπράβο. Πιστεύω ότι το Πογόνι σε αυτό το τομέα, δεν θα περιαυτολογήσω, αλλά ίσως μόνο ένας τζουρλάκος έχει ασχοληθεί
τόσο πολύ με την προβολή του Πογονίου, με τα μνημεία του Πογονίου, τις μονές του, τα μοναστήρια του, τα λογογραφικά του μουσεία, όσο μπόρεσα κι εγώ, γιατί οικονομικά δεν είμαι κανένας εφοπλιστής, έτσι, ο άνθρωπος επαγγελματίας οδηγός είμαι, και από το μυροκάματό μου ακουμπάω τα έξοδα και γυρνάω πέρα εδώ σαν τρελό για να κάνω τις βιντεοσκοπήσεις. Όλα αυτά λοιπόν, για πείτε μου, τι θα κάνετε να τα προβάλλετε, να τα δείξετε, να τα τονώσετε, να ανεβάσετε το prestige της περιοχής μας. Λοιπόν, μέσα σε όλους τους φίλους που έχετε στη σελίδα σας, υπάρχει κάποιος Κωνσταντίνος Μπαϊτούσης, ο οποίος είναι στη στερεά Ελλάδα και παρακολουθεί, δεν έχει σχέση με το Πογόνι, παρακολουθεί τη σελίδα σας, τη γνώρισε από εμένα και πολύ περισσότερο για τις δημοτικές εκλογές από την περασμένη τετραετία. Λοιπόν, έχετε όλα αυτά τα τοπία στο Πογόνι, παρουσιάζει αυτός ο άνθρωπος. Και δεν σας έχουμε δείξει τίποτα πρώτα πίσω ακόμα. Και δεν σας γνωρίζουμε. Δεν σας ξέρει ο κόσμος. Δεν σας ξέρει η Ελλάδα. Λοιπόν, άλλες θέσεις εργασίας παράλληλα με αυτό που θα πω. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί θα ανοίξουν θέσεις εργασίας. Να ξεκινήσουμε από πού να ξεκινήσουμε. Από την Ιερομνήμη. Με τον Ερώμηλο που ήταν το πρώτο χωριό που είχε δικό του ρεύμα το 1940. Δικό του λοιπόν, ρεύμα, να φτάσουμε στο Σόσινο, το δικό σας, το λατρεμένο Σόσινο. Να πάμε στον πύργο του Μελά, στο παράπονό σας. Ναι, προχωρήσουμε στον προφήτη Ηλία. Ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα στον πύργο του Μελά, ό,τι και να έχουμε, όχι, και να έχουμε κάνει. Όχι, όχι. Αμφιβάλλαν, έχουν μπει και πινακίδες, έτσι. Εντάξει, έχει μπει μια πινακίδα, ειλικρινά. Μπήκε, καλό, κάτι είναι και αυτό. Κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, πού να πάμε, στην περιοχή των πτισμάτων με την Ακρόπολη και να φτάσουμε. Βάλτε μια ανωτελεία. Αν θέλετε, κύριε Ντότι, βάλτε μια ανωτελεία. Σας λέω το εξής. Λέω, έτσι δεν είναι. Εγώ δεν είμαι μάντης, δεν είμαι προφήτης, δεν είμαι κάλχας. Λοιπόν, εάν ο κύριος Ντότης, ο Ντότης, μεθαύριο είναι δήμαρχος του Πογονίου και δεν κινήσει διαδικασίες για αυτό που λέγεται Ακρόπολη των κτισμάτων, πραγματικά θα είναι άξιος της μοίρας του για ό,τι συμβεί. Εκεί πήγα, κύριε Ντότη, ο ίδιος, ανέβηκα. Μιλάμε κατά καλό καιρό, όταν λέμε ίδρωσα, δεν μπορώ να φανταστείτε, μαζί με την γυναίκα μου, μέσα στα βάτα, μέσα στα, και πήγα και άγγιξα πέτρες, οι οποίες είναι πέτρες αιώνων. Ένα φρούριο αιώνων. Είδα ένα πηγάδι το οποίο είχε νερό ακόμη. Τα ξέρει κανένας αυτά? Γιατί δεν ασχολείται κανένας με αυτά? Εγώ το γνώρισα, γνώρισα λοιπόν αυτές τις πέτρες που είπατε, τις γνώρισα στα 45 μου χρόνια. Μου έδωσα τον εαυτό μου, γιατί πράγματι δεν γνωρίζω την ιστορία μας. Απ' την άλλη όμως μετά είπα, μου έχει πει κανένας τίποτε, μου έχει μιλήσει κανένας για αυτά τα πράγματα που έχουν. Μιλάμε για αρχαία. Αν υπήρχαν σε κάποια άλλη περιοχή, κύριε Ντόρι, αυτά. Άρα, οι άνθρωποι θα είχαν κάνει. Έτσι, παπάδες έχουν. Δεν ξέρω και εγώ τι. Ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία στο Πογόνι, αναρρύθμιτα. Ο μόνος που ασχολήθηκε εκεί είναι ο Γιώργος ο δάσκαλος, ο Γιώργος ο παπάς. Ο κύριος παπάς. Λοιπόν, που ασχολήθηκε και τον έχω και φιλοξενούμενο στο διπορικό που έχουμε κάνει στα κτίσματα. Εντάξει, ήθελε ο άνθρωπος να έρθει επάνω, να πάμε στην Ακρόπολη, αλλά έκανε 45 βαθμούς θερμοκρασία. Πού να τον ανέβαζα εκεί πέρα τώρα στην ηλικία που είναι, έτσι. Ναι. Πήγα μόνος μου, αλλά μου είπε ότι αυτά είναι εγκατελειμμένα. Παρόλο που έχει χτυπήσει πολλές πόρτες, δεν του άνοιξε καμία, αλλά ούτε και από την κλειδαρότρυπα δεν τον άφησε να κοιτάξει. Έτσι έγινε. Λοιπόν, εγώ λέω ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία αναρρύθμιτα στην περιοχή μας. Δεν υπάρχει καμία περιοχή και προκαλώ τους πάντες. Τι Μέτσοβο, τι Δοδόνη, τι. Όχι ότι δεν είναι σοβαρά τα μνημεία τους. Δεν έχουν τόσα πολλά όσα εμείς. Κάθε χωριό και μια ξεχωριστή ιστορία. Ξέρετε, λοιπόν, και η Χαραυγή, κύριε Ντότη, έχει καστρί. Ακριβώς. Δεν το ξέρει κανείς. Ποιος το ξέρει, κύριε Καψάλη? Και ξέρετε, υπάρχει τρύπα. Πηγαίναμε πιτσιρικάδες, παίζαμε μπάλα με το αντίπαλο χωριό, το ακτίσματα τότε, εντός εισαγωγικών αντίπαλο. Έτσι, λοιπόν, ναι. Και βλέπαμε την τρύπα, προσπαθούσαμε να μπούμε μέσα πιτσιρικάδες, αλλά φοβόμασταν. Υπάρχει πέρασμα μες στο βουνό. Το εξέτασε κανείς αυτό, το έλεγξε κανείς. Από το Δήμο προωθήθηκε, ζητήθηκε να έρθει κάποια αρχαιολογική υπηρεσία να το ψάξουν, να δουν τι γίνεται, να το προβάλλουν. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να τα λέω. Ναι. Δυστυχώς δεν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν αναδείξουμε όλα αυτά, παράλληλα με το φυσικό πλούτο που έχουμε, ναι, έτσι, εναλλακτικός τουρισμός, γιατί να συζητήσουμε τώρα στην περιοχή μας, η Πασία, βέβαια, περιπάτους. Δεν το συζητάω. Ένα παραδοσιακό χωριό. Ναι, κύριε Ντότη, για να γίνουν περιπάτη, πρέπει να χρηματοδοτηθούν, να πέσουν κάποια κονδύλια στα χωριά, τα οποία πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, έτσι ώστε να γίνουν και διάδρομοι περιπατικοί, έτσι. Πείτε μου πόσα επιδοτούμενα προγράμματα διακρατικά υπάρχουν.
Πείτε μου πόσες επιχορηγήσεις ευρωπαϊκών κονδυλίων υπάρχουν, πώς έχουμε πάρει εμείς. Στο πογόνι πώς θα φτάσει, να σε αφήσει ακριβώς. Λοιπόν, εμείς θα τα τρέξουμε. Εμείς θα είμαστε προστάριδες. Αλλά πώς να το κάνουμε αυτό. Ναι. Έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση, νοιαστήκαμε. Ναι. Να έχουμε έναν μελετητή μηχανικό ώστε να έχουμε έτοιμες μελέτες. Ναι. Για αυτές τις περιπτώσεις. Όχι βέβαια. Λοιπόν, κοιτάξτε, το πογόνι μας με πολύ λίγα πράγματα μπορεί να γίνει ένας παράδεισος τουρισμού. Στη λίμνη να πάμε, σε Ραβίνας. Ναι. Ένας ατελείωτος βατότοπος. Ναι. Λέω ψέματα. Ένας ατελείωτος σκουπιδότοπος. Λέω ψέματα. Πόσα μπορούσαμε να έχουμε στη λίμνη. 5 παγκάκια, 10 φώτα, πλακόστρωση, ένα δασικό χωριό ίσως απέναντι ή ίσως ένα παραδοσιακό χωριό γύρω-γύρω. Πολύ καλό ακούγεται. Ξέρετε, μπορούμε. Αρκεί λίγο να νοιαστούμε, να τρέξουμε. Ξέρετε ότι εγώ τουλάχιστον αυτό το θέμα το έχω κάνει σημαία του συνδυασμού μου. Όπως και οι συνεργάτες μου. Το θέλουμε. Το θέλουμε όσο τίποτε άλλο. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι θα τα καταφέρουμε. Ανοίγουν θέσεις εργασίας λοιπόν. Έχουμε να παρουσιάσουμε τα πάντα. Ακόμη και το τσίπουρό μας. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Οι μεζέδες μας. Στο καφενείο. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Κασιόπιτα τώρα τα ζαγοροχώρια. Έλεος. Και την πουλάνε χρυσό. Τι κάνετε κι εσείς κασιόπιτα. Ποιος δεν κάνει κασιόπιτα. Σταρόπιτα, κουρκουτόπιτα. Εγώ δεν θέλω να πω για το ζαγόρι οτιδήποτε. Εγώ θέλω να πω μόνο ότι αν κάποιος δοκιμάσει πίτα από πογονήσια μάνα, πογονήσια γιαγιά, θα ξεχάσει τις πίτες όλες. Ακριβώς. Δεν ευλογούμε τα γένια μας. Λέμε αλήθεια. Όχι, εντάξει. Ξέρω, τον άλλο τον. Λοιπόν, και να πω και κάτι ακόμη. Στο ζαγοροχώρια δουλό υπάρχει. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Και έχουμε πάρα πολλά χωριά που είναι και σε ακόμα αυτό το στυλ, την ομορφιά των ζαγοροχωρίων ανώτερα. Αυτά θα αναδείξουμε. Ναι. Και αυτά θα ανοίξουν και θέσεις εργασίες καινούργιες. Ναι. Όμως, παράλληλα, αν έρθουν νέοι άνθρωποι στην περιοχή μας, να και η ασφάλεια για τον παππού και για τη γιαγιά δίπλα. Ναι. Φυσικά θέλουμε και οδικό δίκτυο. Φυσικά πρέπει να απαιτήσουμε και κάτι ακόμη. Όχι να κλείσουμε όλα τα σχολεία, γιατί είναι ο νόμος έτσι. Όχι. Άλλο λέει ο νόμος. Όπως άνοιξε σχολείο για ένα παιδάκι, δεν θυμάμαι, σε συγκεκριμένο νησί. Ναι. Γιατί υποτίθεται ότι έχουν. Για κάποιες προβληματικές περιοχές, εμείς το χάσαμε αυτό έτσι από την απάθειά μας. Προβληματική περιοχή δεν είμαστε πλέον. Mm. Έτσι είναι τα Γιάννενα, δεν είμαστε εμείς. Λοιπόν, προβληματικές και παραμεθόριες περιοχές, υπάρχει η ευελιξία του νόμου ότι επιτρέπεται το σχολείο και με ένα παιδί. Και εμείς τι προσπαθούμε, να κλείσουμε όλα τα σχολεία για να λειτουργήσουμε ένα. Γιατί, για να μειώσουμε τα έξοδα. Ποια έξοδα, τι είναι τα έξοδα του Δήμου για να τα μειώσουμε. Ο Δήμος πρέπει να λειτουργεί με γνώμονα του συμφέρον των Δημοτών. Την εξυπηρέτηση και το καλό τους. Άρα τα σχολεία θα πρέπει να ξανανοίξουν. Θα απαιτήσουμε. Ναι. Μπορούμε. Βούληση. Έχουμε και κάποιοι άλλοι δεν έχουν. Για να γίνουν όλα αυτά, κύριε Ντότη, και να αναπτυχθεί και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, εναλλακτικός, οτιδήποτε άλλο, να μειωθεί η ανεργία, πρέπει να υπάρχει και μια υποδομή στην υγεία. Υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εγώ πιστεύω δεν υπάρχει στους εμπειρούς απόγονους. Δηλαδή, αν λέμε, π.χ. Το καλοκαίρι τσιμπήσει ένα φίδι μακριά από εδώ, πούμε, ένα παιδάκι στην Αγία Μαρίνα ή στην Καστάνιανη, μέχρι να φτάσει στο Τερβινάκι που είναι το κέντρο υγείας, που οι άνθρωποι καταβάλουν υπεράβλους προσπάθειες για να το κρατήσουν εκεί πέρα, ίσως να είναι πολύ αργά. Βάλατε δύσκολα αυτή τη στιγμή, θα σας πω. Εγώ θα σας πάω σε κάτι πιο απλό. Ναι. Την ταχογράφηση μπορεί να κάνει ο γιατρός στην Αγία Μαρίνα. Ναι, νομίζω δεν έχει ίντερνετ. Δεν έχει ίντερνετ. Έτσι, μπράβο. Μην του βάζετε τα δύσκολα του γιατρού. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το Κέντρο Υγείας Ερβινακίου εξυπηρετεί εκτός από το Πογόνι, εξυπηρετεί και χωριά από τα Ζαγόρια, εξυπηρετεί και χωριά του Δήμου Ζήτσας. Πώς θα προλάβει να εξυπηρετήσει αυτό. Αν τους πέσουν 10 περιστατικά μαζί με, να τι γίνεται. Αυτά με εμάς θα τελειώσουν. Αυτά με εμάς θα τελειώσουν. Το Κέντρο Υγείας. Πόσα ασθενοφόρα έχει το Κέντρο Υγείας Δελφιναγίου. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Πόσα ασθενοφόρα έχει το Κέντρο Υγείας Δελφιναγίου. Δεν θέλω να σας πω ειλικρινά. Και πόσα είναι σε λειτουργία. Δεν θέλω να σας πω. Μάλιστα. Δηλαδή, άμα δεν έχει γιοταχή, πέρα δεν αγοράζει γάντια. Ναι. Δηλαδή, πόσο κακό είναι να πάει ο Δήμος μας και να χαλάσει ένα μικρό ποσό της τάξης των 2-3.000 ευρώ για τέτοια βοήθεια. Κάποιος θα σας πει σπάταλο. Σπάταλο γι' αυτό. Δεν ξέρω. Κάποιος μπορεί να σας πει σπαταλάτε χρήμα. Ας μου πει. Αν το θεωρούν ότι είναι για κακό σκοπό, να μου το πει. Αν με δουν να κυκλοφορώ με το αυτοκίνητο του Δήμου για να πάω βόλτα στα χωριά το απόγευμα εκτός υπηρεσίας για να πιω το τσιπουράκι μου να πάω στο πανηγύρι, τότε να με πουν σπάταλο. Ναι.
Τι σχέδιο έχετε για τον τομέα της υγείας? Ποια πρώτα θα χτυπήσετε, ποια καρέκλα θα κοπανίσετε? Κατευθείαν στο Υπουργείο. Ποιον θα βουτήξετε, υγείας. Τρόπο στινά, του λέγει να το γιακά. Ακριβώς, στον Υπουργό. Και εκεί είμαστε έτοιμοι να γίνουμε μαλλιά κουβάρια. Αλλά αυτά που θέλουμε, αυτά που δικαιούμαστε, θα τα κερδίσουμε. Είμαστε αποφασισμένοι. Όλη η παράταξη. Ναι. Δεν είναι άποψη του Δημήτρη του Ντότη. Είναι άποψη της νέας εποχής για το πογόνι. Των ανθρώπων που πλαισιώνουν το ψηφοδέλτιο. Ναι. Και όχι μόνο. Και είδα νέα άτομα, έτσι, νέα πρόσωπα. Παράλληλα έχουμε επεκταθεί, κύριε Καψάλη, ναι. Εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Σας έχω γνωρίσει τον Παύλο τον Κοτρότσικο και υπάρχουν και αρκετοί ακόμη απόδημοι στο εξωτερικό. Οι ομογενείς. Ασχολούνται, ναι, ασχολούνται με το κομμάτι της εμπορίας ελληνικών προϊόντων. Αυτό είναι πραγματικά ένα αξιόλογο. Τους έχουμε καλέσει ήδη. Μας είπαν δικό μας προϊόν από την περιοχή μας και θα το κάνουμε χρυσό. Τι από την περιοχή μας, τι να βγάλουμε κύριε αυτή τη στιγμή? Τι βγάζει αυτή τη στιγμή η περιοχή μας? Δεν βγάζει, αλλά θα βγάλει. Τίποτα. Και ρίγανη. Ξέρετε, το κτίριο της Ζωδόνης, αυτό που μάζευαν τα γάλα της Ζωδόνης, ναι. Είναι ένα πάρα πολύ καλό κτίριο για να το πάρουν κάποιοι συνδημότες μας να κάνουν ένα τυροκομείο, το οποίο θα λέγεται πογόνι. Ναι. Η φέτα του. Δεν θέλουμε την ελληνική αγορά εκεί. Κατευθείαν στο εξωτερικό. Ναι. Με τις απαραίτητες προϋποθέσεις όμως. Ναι. Αυτό δεν πρέπει να το παραχωρήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν πρέπει εμείς να τους ενημερώσουμε. Ναι, αλλά θα πρέπει όμως πρώτα για να σταθεί, να δραστηριοποιηθεί αυτό το τυροκομείο, πρέπει να υπάρξουν και στην περιοχή και κάποια κοπάδια, κάποιοι άνθρωποι να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία. Υπάρχουν, ακόμη υπάρχουν. Είναι η είδος προς εξαφάνιση, αλλά υπάρχουν ακόμη ένα μεγάλο δυναμικό κοπαδιών εδώ στην περιοχή που μπορούν να σταθούν σε αυτό το κομμάτι. Και φυσικά... Άρα λοιπόν, άμα δραστηριοποιηθεί ένα τυροκομείο από τους ανθρώπους, τότε θα υπάρξει και θα είναι δέλεα και για κάποιους άλλους να δραστηριοποιηθούν και εκείνοι, ή να κάνουν μια ανάπτυξη και λοιπόν, και εκείνοι. Αυτούς τους ανθρώπους βάζεις μέτοχους μέσα. Ναι. Δεν γίνεται έμπορας ο Δήμος, αυτούς τους ανθρώπους βάζεις μέτοχους μέσα. Έτσι βοηθάς την περιοχή σου. Αθλητισμό στην περιοχή, κάποια έργα αθλητισμού στην περιοχή για τα ήδη εναπομείναντα παιδιά. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, παρακαλώ μου, έχει μια πενταετία ολόκληρη που παρακαλούσε για το δίχτυ του 5x5 εδώ στον παρακάλω. Σας φέρνω ένα παράδειγμα ναι. Που είχε πέσει. Τα κατάφερε ο ίδιος πάλι, τώρα στο τέλος. Ενώ φώναζε και οριόταν. Ξέρετε κάτι, έχουν εγκαταλειφθεί γήπεδα στην περιοχή μας. Ναι. Έχουν εγκαταλειφθεί παιδικές χαρές. Έχουν εγκαταλειφθεί τα πάντα. Αυτό. Δεν λέω τώρα για το παρακάλαμο ή το καλπάκι που ναι. Κρατάει κόσμο και έχει νέα παιδιά που σε καθημερινή βάση μπορούν να είναι στο γήπεδο. Αυτό είναι αποτρεπτικό ναι. Για τα παιδιά που έρχονται το καλοκαίρι, το Πάσχα, να παίξουν στο χωριό. Δεν έχουν να θυμούνται κάτι. Και αυτά ναι. Τα παιδιά θα πρέπει να τα διευκολύνουμε. Ναι. Τι θα φτιάξει το γήπεδο της Χαραυγής, βεβαίως και θα το φτιάξει το γήπεδο της Χαραυγής. Γιατί να μην φτιάξει, όταν το καλοκαίρι έρχονται τουλάχιστον. Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν τα πάντα για να αγαπήσουν τον τόπο μας. Ήδη τα έχουμε πει πολλές ναι. Φορές. Αν δεν υπάρχουν παιδικές αναμνήσεις, αν αποκόπτονται αυτές οι παιδικές αναμνήσεις, το παιδί αυτό δεν έχει να θυμάται τίποτα από το χωριό. Δεν το συνδέει πλέον με την περιοχή τίποτα. Κάποια στιγμή με την οικογένειά του θα πει κάπου είναι το χωριό του παππού σου, λέγεται Παρακάλαμος, λέγεται Χαραυγή, λέγεται Δρυμάδες, δεν ξέρω πώς λέγεται, ίσως περάσουν μία βόλτα. Πόσο πιστεύετε ότι όλα αυτά που λέτε θα είναι εφικτά? Κατά πόσο μπορεί να είναι εφικτά, κατά πόσο μπορεί, ξέρω εγώ, αυτά τα πράγματα να τα καταφέρετε? Μαγικό εγώ δεν θα πω το 100%, θα πω το 50%. Μαγικό ραβδάκι δεν έχουμε. Αν θα εκλεγούμε από το Σεπτέμβριο και μετά, μέχρι τον Ιανουάριο, ίσως μέχρι τον άλλο του Σεπτέμβριο, δεν θα πω ότι θα γίνουν όλα στην εντέλεια. Ναι. Αλλά θα ξεκινήσουμε αποφασιστικά, θα διεκδικήσουμε, ώστε φτάνοντας στο πέρας της τετραετίας, να είμαστε ευχαριστημένοι πρώτα εμείς, με το έργο που επιτελέσαμε και αυτό φυσικά θα το αποδείξει ο κόσμος όταν θα μας βλέπει στις διάφορες περιοχές και θα μας απλώνει χαμόγελο. Ναι. Ένα μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους ψηφοφόρους του Πογονίου για να κλείσουμε με αυτό? Θέλω να τους πω ότι μέχρι τώρα εσείς γνωρίζετε τουλάχιστον ακόμα και στο κομμάτι της αντιπολίτευσης δεν έκανα ποτέ στήρα αντιπολίτευση. Ό,τι έκανα μέχρι τώρα το έκανα με γνώμονα το συμφέρον του Πογονίου. Συντάχθηκα με τη Δημοτική Αρχή όταν έπρεπε και έγινα μαλλιά κουβάρια με τη Δημοτική Αρχή όπου θεωρούσα εγώ ότι γίνονται λάθη. Από εκεί και πέρα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι σε πάρα πολλά θέματα που άγγιζαν το πογόνι μας βρέθηκα να είμαι μπροστάρης. Θα συνεχίσω με την ίδια εντιμότητα εγώ και η παράταξή μου να υπηρετούμε το πογόνι
και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε να ανταποκριθούμε πάνω σε αυτά που λέμε για να καταφέρουμε να κρατήσουμε τους νέους μας εδώ στην περιοχή και παράλληλα να επιστρέψουν και κάποιοι άλλοι απόδημοι που λαχταρούν να γυρίσουν ξανά στα πάτρια εδάφη. Κύριε Ντότη, σας εύχομαι ολόθερμα να έχετε επιτυχία. Να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καψάλη. Να είστε καλά. Κύριε, ευχαριστώ για αυτή τη συνεργασία μέχρι στιγμής, η οποία πιστεύω θα συνεχίσει. Και ειλικρινά πιστεύω ότι δεν θα προδώσω κανέναν. Κύριε Ντότη, να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα και καλή επιτυχία. Να είστε καλά.